μέσα στη μητάλια. Τι φάσα ρε είναι αυτοί άνθρωποι μου. Αλλά τα Αλγέρ, εντάξει, πρέπει να το σκεφτώ το πράγμα. Πρέπει στα αλήθεια να το σκεφτώ. Φώναξε μου σε παρακαλώ τόσο πολύ, θα είναι να ζητήσω κάτι μαζί του. Πάλι σε καθήκατε κύριε πρόεδρε. Πόπο, το είσαστε φοβερό. Που ξεχάσετε πάλι σήμερα. Για σκεφτείτε καλά το σπουδαιότερο, το κολατσιό σας. Θα αγοράσετε πάλι εκείνα τα ψωνάκια, θα τα τρώγατε πάλι ζεστά και θα είχατε πάλι φούστο, όπως την περασμένη εβδομάδα. Θυμάστε! Α, δεν σας κάνει καθόλου καλό. Εντάξει, Μαρία, ευχαριστώ. Πώς θα πηγαίνεις τώρα. Τους λέω στο χασάτε. Ίσα που κατάφερα να πω. Όλα τα δικαστήρια είναι γεμάτα εσάς. Επειδή είναι αυτή η δίκη. Όμως σήμερα θα την πάθουν, ναι, κύριε πρόεδρε. Στο χασάτε το λέγατε. Καλά που υπάρχει ακόμα δικαιοσύνη. Ακούσε εκείνα που πάνε τα καλά καθούμενα ένα μαγουλάκια. Έπαιρνε εσύ και κάνετε. Επειδή του προκάλεσε ο άνεμο να το κυνηγήσω στο κατάστημα. Αν λε να μην επεριστημένη, μετά. Ο Αρπάντο δεν θα μείνει στην Ελλάδα. Δεν αναλάβω. Ο συνέτερο θα πάει στη Λισά και θα ζητήσει πίσω από τα τμήματα. Και τότε θα σα περιπομώ όλη την ηγεσία τη ΕΣΑΦΕΗ. Όμω, αν δεν αφήσει έξω τον Εβραίο, τότε τουλάχιστον θα πρέπει να περάσουν τα χωρί. Ίσω δεν ξέρει ότι ο άνεμο έχει στην τράπεζα σε δημοκρατικέ γι' αυτό χρειάζεται τον Εβραίο σαν σανίδα σωτηρία. Συναλλαγματικές! Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω. Πώς θα κάνω τις όντρες για τον πρώτο σακελάκι του Αλικασέλη. Αν οι κύριοι με ειδοποιούσα νωρίτερα... Ελευθέρωσε τον Δέσ και μας έρχεσαι εδώ! Τι μου είπανε τώρα. Λοιπόν, μη, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να πείσει τον Λάντα να στραφεί. Μισά! Σε παρακαλώ, για σε παρακαλώ. Εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο, αγαπητέ μου Γκολ. Και δεν καταλαβαίνω με ποιο δικαίωμα μου καταλογίζεις κάτι τέτοιο. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είπα τίποτα εναντίον του κυρίου Φόρμιλ. Πάμε. Αυτό να
Μα γιατί το παίρνεις έτσι, Φαΐ, με τους δεσμούς που έχουμε εμείς οι δύο. Εμείς οι δύο. Δεν μπορώ να εμπνύω με τις υποθέσεις σου. Αν θες να τα χαλάσεις με το κομισάριο της δικαιοσύνης ή με την ΕΣΑ, δικαίωμά σου. Άλλωστε σήμερα, ο καλύτερος φίλος είναι αυτός. Εμένα. Ο καλύτερος μου φίλος είναι αυτός που είναι. Αλλά δεν ξέρει τι να με συμβουλεύσει. Είμαι έτοιμος για όλα αυτά, κατάλαβε με. Για όνομα του Θεού. Εσύ έχεις αλλάξει πραγματικά. Θα αποφασίσω έτσι ή έτσι, αλλά πρέπει να μου πουν και απόφαση να βγάλω. Άμα δεν ξέρεις ούτε αυτό, δεν υπάρχει πια δικαιοσύνη. Αν είδες, δεν θα πω να σας πω ότι να σ' άκουσε, δεν υπάρχει πια δικαιοσύνη. Μα τι είπα πάλι. Απλά όταν υπάρχουν κάποιες αντιθέσεις. Δεν πας να τη θέσεις ο Τρίτο Ράιν. Μην βάζεις κάθε λέξη στην καρδιά, Θεή. Γιατί όχι, καστίζα δίνει. Άμα βάζαμε κάθε λέξη στην καρδιά, πάντως είμαι πρόθυμος να εξετάσω τα σύμβατα με τη μεγαλύτερη προσοχή και συνειδησία. Αλλά πρέπει να μου πουν και απόφαση είναι πιο συμφέρουσα. Περίμενε. Αν αφήσω ελεύθερο τον Εβραίο, δεν θα μείνει ευχαριστημένος όχι. Μετά, άμα δικαιώσω τον άνεργο, δεν θα... Δεν τα έχω πια χαμένα. Δεν μπορούν να μεταθέσουν τη Μομερανία, Φέη. Έχω οίκος. Και τέλος πάντων έχω οικογένεια, Φέη. Και δεν θέλω παρεδώσω με την ΕΣΑ. Η γυναίκα μου μπορεί απλώς να λέει ότι δεν έχω παρά να εξετάσω τα συμβάντα. Αλλά αυτό το πολύ πολύ να με κάνει να ξυπνήσω σε καμιά κλινική. Μίλησα εγώ για επίθεση. Εγώ πάντα έγινε πρόκληση. Φυσικά δεν θα καταδικάσω την ΕΣΑ. Αλλά τον άνεργο ή τον Εβραίο. Αλλά ποιον από τους δύο. Πώς να διαλέξω ανάμεσα στον άνεργο ή στον Εβραίο. Στην Πομερανία δεν θα πάω σε καμία περίπτωση, Φέη. Μην του μόνο στον τόπο του κεντρώσει. Τι με κοιτάζει έτσι, Φέη. Δεν είμαι εγώ κατηγορούμενος. Εγώ είμαι πρόθυμος για οτιδήποτε. Για να είσαι πρόθυμος, δεν είναι κουμπάλα, αγαπητέ. Μα τι απόφαση να βγάλω. Συνήθως, αυτό το λέει στον δικαστή, η συνείδησή του. Να κάνω υπόψη σας. Χαίρετε. Ναι, φυσικά, με τη μεγαλύτερη συνείδηση, αλλά τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση, Φέη. Φέη! Εμπρός! Ναι, εμείς. Τι, αρνήθηκαν να έρθουν στην εκδήλωσή μας. Πού το ξέρει αυτός. Καλάδες, έχω να βγάλω μια απόφαση. Και περνέσει και γκάνιτσερ, κύριε πρόεδρε. Το δικαστή τον έβαλα στη θέση των δημοσιογράφων. Έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Όμως ο πρώτος εισαγγελέας αρνήθηκε να καθίσει στη θέση των μαρτύρων. Ήθελε να καθίσει στην έντρα. Όμως εσείς τότε θα πρέπει να δικάσετε το ιδρώτη του κατηγορουμένου, κύριε πρόεδρε. Το που είπες, θα το κάνω σε καμία περίπτωση. Και οι δικαστές! Οι δικαστές στα δάχτυλα τους παίζουνε το δίκιο των ΕΣΕΣ. Και τι ζητιέται από αυτούς γνωρίζουν. Γνωρίζουν. Για την αγάπη στην πατρίδα. Στην πατρίδα. Και των φρονίμων την ελπίδα. Και να, εκεί, τόσοι και τόσοι, που τις γυναίκες τους θα αρπάξουμε. Γυναίκα αρία να τις δώσουμε. Κατάρες, θρήνοι, παν χαμένοι. Κι αφού είστε τόσο εκφυλισμένοι. Ο Φίρερ, τη φυλή θα σώσει. Φραγκφούρτη, 1935. Βράδυ. Thank you.
ventana de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al corazón el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza. Y Vicky y Jiménez, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida. Cuánto perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Έχω μερικούς φίλους εκεί. Όχι, φίλους. Στον πληθυντικό. Όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο. Μα... πώς θα παίζετε τώρα μπλίτς χωρίς εμένα. Να έχουμε δύο εβδομάδες να παίξουμε. Ναι, φυσικά. Και ο Φρίτς ήταν κατακριωμένος, ναι. Με τέτοιο κρύο πώς να παίξει κανείς μπλίτς. Αυτό είπα κι εγώ. Όχι, όχι γιατρέ, γιατί να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Φυσικά, φυσικά, και η Τέκλα ήταν πολύ απασχολημένη με την επίσκεψη της μητέρας της, ναι. Όχι, όχι γιατρέ, γιατί να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Ναι, ούτε στον κινηματογράφο θα μπορέσω να έρθω μαζί σας. Χαιρετισμού στη Τέκλα. Και αν θέλετε να τηλεφωνείτε πότε-πότε στον Φρίτς, προπάντων τις Κυριακές, συγγνώμη, συνοχλώ. Ευχαριστώ. Ήθελα μόνο να σου ζητήσω να έχεις λίγο στον Φρίτς. Εγώ θα λείψω για ένα-δύο μήνες. Έλεγα πως εσύ είναι αδελφή. Γιατί δεν θα έπρεπε. Μα δεν νομίζω να σε παρεξηγήσει κανένας και πολύ περισσότερο ο Φρίτς. Ναι, φυσικά. Το ξέρει πως εσύ και εγώ δεν τα πάμε τόσο καλά. Όμως... εντάξει, τότε θα το ζητήσω να σου τηλεφωνήσει εκείνος, αφού το παίζει. Ωραία, είναι καθοποιημένη. Φρόντιζε πότε πότε τα κοστούμια του και δίμησε του να πάει στο ράφι, έχει παραγγείλει ένα παλτό. Και σε παρακαλώ, μη με παρεξηγήσεις, αλλά δεν μου αρέσουν καθόλου συζητήσεις πριν από το φαγητό. Προσπαθώ πάντοτε να τις αποφεύγω. Ήθελα να το συζητήσουμε αυτό τώρα. Το τρένο μου φέρνει σε λίγο και δεν έχω ετοιμάσει ακόμα τις βαλίτσες μου. Και για το δείτε, πρόσεχε να έχει πάντοτε θέρμανση στην κρεβατοκάμαρα.
μας πρέπει να σε αφήσουμε. Λοιπόν, αδειο. Θα σου γράφω, θα με γράψω. Αδειο. Φεύγω, Φρίτς, τώρα. Ίσως έμεινα πιο πολύ από όσο έπρεπε. Συγχώρεσέ με, αλλά... Φρίτς, μην προσπαθήσεις να με κρατήσεις άλλο. Δεν μπορείς. Πια. Είναι ολοφάνερο πως αν μείνω θα σε καταστρέψω. Ξέρω πως δεν είσαι δηλός, δεν φοβάσαι την αστυνομία. Όμως υπάρχουν και χειρότερα. Δεν θα σε πάνε βέβαια στρατόπεδο συγκεντρώσεως, όμως αύριο μεθαύριο δεν θα πείσουν να μπει στην κλινική. Εσύ δεν θα πεις τίποτα μα θα αρρωστήσεις. Δεν θέλω να σε βλέπω καθισμένον εδώ μέσα όλη μέρα να ξεφυλίσεις περιοδικά. Φεύγω από καθαρό εγωισμό και τίποτα άλλο. Μην πεις τίποτα. Την πεις πως δεν έχεις αλλάξει. Έχεις. Περασμένη εβδομάδα ανακάλυψες κρίνοντας εντελώς αντικειμενικά ότι το ποσοστό των Εβραίων ανάμεσα στους επιστήμονες δεν είναι αρκετό τόσο μεγάλο. Ο
εύκολα αρχίζουν με κάτι τέτοιες αντικειμενικές διαπιστώσεις. Και γιατί μου λες όλο ένα ότι ποτέ δεν ήμουν τόσο φανταστική αμπρέα όπως τώρα. Και βέβαια είμαι. Ο φανατισμός βλέπεις, είναι ο κολλητικός. Κακό μας βγήκε. Πώς το είπα πως θέλω να φύγω. Πως θέλω να φύγω από καιρό. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω όταν σε κοιτάζω, Φρίτσι. Τότε τα λόγια μου φαίνονται τόσο άχρηστα και μάταια. Αυτοί έχουν αποφασίσει για όλους και για όλα, το ξέρεις. Πώς, τι τους έχει πιάσει, τι θέλουν πραγματικά, τι τους έκανα εγώ. Ποτέ μου δεν ανακατεύτηκα με την πολιτική. Ψήφισα εγώ τον Τέλμαν ή τους άλλους κομμουνιστές. Όχι, είμαι μια αστή νοικοκυρά με υπηρεσία κλπ. Και ξαφνικά, σου λένε πως μόνο οι ξανθές γυναίκες μπορούν να είναι νοικοκυρές κλειστές. Τον τελευταίο καιρό σκέφτηκα πολλές φορές κάτι που μου είχες πει εσύ πριν από μερικά χρόνια. Πως υπάρχουν άνθρωποι χρήσιμοι και άλλοι λιγότερο χρήσιμοι. Και πως οι πρώτοι έχουν δικαίωμα να παίρνουν ινσουλίνη όταν πονάνε, ενώ οι άλλοι όχι. Και εγώ η ανόητη συμφωνούσα μαζί σου. Τώρα φτιάξανε κι άλλες κατηγορίες τέτοιου είδους. Κι εγώ είμαι στην κατηγορία των άχρηστων. Καλά να πάθω. Ναι, φτιάχνω τις βαλίτσες μου. Μην κάνεις πως δεν κατάλαβες τίποτα όλες αυτές τις μέρες. Πρίτσι, μπορώ να υπομείνω τα πάντα εκτός από ένα. Να μην κοιταζόμαστε στα μάτια τις τελευταίες ώρες που μας μένουν. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε στους ψεύτες. Αναγκάζουν όλο τον κόσμο να λέει ψέματα. 10 χρόνια, αμ' έλεγε κανένας πως δεν φαίναμε πως είμαι Εβραία. Εσύ απαντούσες αμέσως. Πώς φαίνεται! Χαιρόμουν γι' αυτό. Ήταν τίμιο και ξεκάθαρο. Γιατί λοιπόν τώρα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Φεύγω. Επειδή σου έχουν κόψει κιόλας την καλημέρα στην κλινική. Και επειδή δεν κλείνεις μάτι τους νύχτες, μη μου πεις να μείνω. Φεύγω βιαστικά επειδή θέλω να μου πεις εσύ μια μέρα να φύγω. Γιατί αυτό θα γίνει αργά ή γρήγορα, είναι ζήτημα χρόνου. Ο χαρακτήρας είναι ζήτημα χρόνου. Αντέχει περισσότερο ή λιγότερο όπως και τα γάντια. Τα καλά κρατάνε για πολύ όμως, όχι για πάντα. Μην νομίζεις πως είμαι θυμωμένη. Όχι είμαι! Γιατί θα πρέπει πάντοτε εγώ να δείχνω κατανόηση! Τι κακό υπάρχει το σχήμα της μύτης μου στο χρώμα των μαλλιών μου! Είμαι αναγκασμένη να παρατήσω την πόλη όπου γεννήθηκα για να μην είναι αυτοί υποχρεωμένοι να μου δίνουν και εμένα φούτιο! Τι είδους άνθρωποι είσαστε! Ανακαλύψατε τη θεωρία των κουβάντα, όμως κάθετε και σας διατάζουν αυτοί οι κανίβαλοι! Σας τάζουν πως θα κατακτήσετε τον κόσμο! Αν δεν σας επιτρέπουν να κρατήσετε τη γυναίκα που θέλετε! Απ' τη μια τεχνητή αναπνοή. Και απ' την άλλη φιλιά στο λαιμό. Είσαστε τέρατα, υποδοκλήτες τεράτων. Ξέρω, είμαι παράλογη. Αλλά τι χρήση με επιλογική σε αυτόν τον κόσμο. Κάθεσαι εκεί και βλέπεις τη γυναίκα σου να φεύγει. Και δεν λες λέξη. Τι είχε γουναφτιά, ρε. Μα τι να τα κάνουν, αφού δεν μιλάει κανένα σας. Οι μισοί ακούνε κι άλλοι μισοί σοπαίνουν στο διάβολο. Ναι. Κι εγώ θα έπρεπε να μην μιλάω. Όταν σ' αγαπούσα δεν μιλάγα. Σ' αγαπάω ηθινά. Δώσε με κύριε τόσο. Έχουν σε ξαπεί. Θα μου χρειαστούν. Είμαι 36 χρονών, δεν με πήραν εδώ και τα χρόνια. Όμως, δεν μπορώ να κάνω πειράματα. Στην πρώτη χώρα που θα πάω, θα είναι αλλιώτικα από εδώ. Ο πρώτος άντρας που θα βρω, θα έχει το δικαίωμα να με κρατήσει. Και μην πεις πως θα μου στέλνεις χρήματα. Ξέρεις πως δεν μπορείς.
Και μην κάνεις πως πιστεύεις πως αυτή η ιστορία δεν θα κρατήσει περισσότερο από μερικές εβδομάδες. Εδώ οι ιστορίες κρατάνε πολύ περισσότερο. Λοιπόν, μη μου πεις, στο κάτω-κάτω λίγες εβδομάδες είναι αυτές. Την ώρα που θα μου δίνεις το γούνινο παλτό μου, που δεν θα το χρειαστώ παρά τον άλλο χειμώνα. Και ας μην μιλήσουμε για ατυχία, ας μιλήσουμε καλύτερα για ντροπή. Ω, Πριτς! Τι κάνεις εκεί, συγκυρίζεις? Όχι. Γιατί πιάνεις βαλίτσες? Φεύγω. Τι θες να πεις? Είχαμε συζητήσει πολλές φορές την περίπτωση να φύγω για λίγο. Δεν είναι και τόσο ωραία η κατάσταση εδώ. Ανοησίες. Δηλαδή πρέπει να μείνω. Πού θες να πας? Στο Άμστερνταμ. Μακριά από εδώ. Μα δεν ξέρεις κανέναν εκεί? Όχι. Τότε γιατί δεν μένεις? Οπωσδήποτε. Δεν φαντάζομαι να ξέρεις εξαιτίας μου. Όχι. Το ξέρεις πως δεν έχω αλλάξει. Δεν το ξέρεις ουδή. Ναι. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο που σε κάνει να φεύγεις? Το ξέρεις πως όχι. Ίσως δεν είναι και τόσο αυτή η ιδέα. Χρειάζεται να αλλάξει λίγο αέρα. Εδώ πνίγεται κανείς. Θα έρθω να σε πάρω. Δύο μέρες πέρα από τα σύνορα θα νιώσω κι εγώ πολύ καλύτερα. Ναι, φυσικά. Άλλωστε, αυτή η νέα ιστορία δεν θα κρατήσει για πολύ. Ριζικές αλλαγές θα γίνουν. Από κάπου, έτσι κι αλλιώς. Όλο το πράγμα θα σβήσει όπως μια φρεμονή. Ήταν πραγματικά μια ατυχία. Σωστά. Τι ώρα φεύγεις? Στις 9 και 4. Και πού να σου στείλω τα χρήματα? Δεν ξέρω. Πώς τρεστάν στο Άμστερνταμ ίσως? Θα πάρω δική άδεια. Διάβολε, δεν μπορώ να στείλω τη γυναίκα μου στο εξωτερικό με 10 μάρκα το μήνα. Τι κτηνόδιο είναι όλα αυτά? Νιώθω απέσια. Όταν θέλεις να με πάρεις, θα νιώσεις σίγουρα πολύ καλύτερα. Θα μπορούσε κανείς να διαβάσει μια εφημερίδα που να υπάρχει κάτι, που να λέει κάτι. Τηλεφώνησα στη Γερτρούδη. Θα σε φροντίσει εκείνη. Ήταν ανάγκη για λίγες εβδομάδες. Και τώρα, που παίρνεις παρακαλώ από μένα τον γούνινο παλτό. Στο κάτω-κάτω, λίγες εβδομάδες είναι.